Γεια σας, κύριε Θεμιστοκλή. Καλημέρα σας. Είναι μαζί με τον Τάσο, τον Παλαιστίνιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί εδώ και πάρα πολλές ώρες. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη της διαδικασίας εκένωσης του νοσοκομείου. Όπως γνωρίζετε, χθες εκενώθηκαν από το νοσοκομείο 159 ασθενείς. Αυτό έγινε με απόλυτη τάξη και σχέδιο. Πρώτα μεταφέρθηκαν τα νεογνά στο νοσοκομείο της Καβάλας και ένα νεογνώ στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ακολούθως έγινε η εκένωση και η μεταφορά ταυτόχρονα των περιπατητικών ασθενών στο νοσοκομείο της Καβάλας και της Ξάνθης και 25 ασθενών πιο βαριά στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Όταν η κατάσταση γύρω από το νοσοκομείο δυσκόλεψε, ενεργοποιήθηκε το εναλλακτικό σχέδιο που είχαμε κρατήσει το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, έτσι ώστε να γίνει ένα πλωτό νοσοκομείο εκστρατείας και εκεί μεταφέρθηκαν 69 ασθενείς και ακολούθως, όπως πρόβλεπε το σχέδιο, μεταφέρθηκαν οι πιο βαριά ασθενείς του νοσοκομείου, οι 10 ασθενείς που βρίσκονταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και στη μονάδα εφραγμάτων. Αυτή τη στιγμή οι ασθενείς μεταφέραμε τους πολύ βαριά ασθενείς που χρειάζονταν οξυγόνο στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και είμαστε στην εξέλιξη του σχεδίου αναλόγως για να δούμε τους υπόλοιπους ασθενείς πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία εντός της ημέρας. Πότε εκπονήθηκε αυτό το σχέδιο, κύριε Υπουργέ? Πότε εκπονήθηκε? Πριν να πούμε για το σχέδιο, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στους υγειονομικούς, άντρες και γυναίκες, γιατρούς, νοσηλεύτριες, εργαζόμενους του νοσοκομείου, τεχνικούς, που πραγματικά έδωσαν για πάρα πολλές ώρες μια πολύ μεγάλη μάχη. Κατάφεραν να εκενώσουν το νοσοκομείο με ασφάλεια για τους ασθενείς. Είδαμε, και να ευχηθώ καλό τύχο στο μωράκι το οποίο γεννήθηκε στο ασθενοφόρο, στο δρόμο προς το Διδυμότειχο. Και αυτές οι ιστορίες. Και αυτές οι ιστορίες συμβαίνουν. Άρα, μέσα στο πλοίο, κύριε Θεμιστοκλέου, έχουμε αυτή τη στιγμή που βλέπουμε πίσω σας, έχουμε 69 ασθενείς. Οι οποίοι θα... Έχουμε λιγότερους από 69 ασθενείς, γιατί βρισκόμαστε στη διαδικασία μεταφοράς των πολύ βαριών περιστατικών στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Με ασθενοφόρα γίνεται αυτή η μεταφορά? Εννοώ δηλαδή, ή θα αποπλέψει το πλοίο και θα πάει. Το πλοίο θα αποπλέψει, θα μεταφέρει. Για αυτή τη στιγμή τα πολύ βαριά περιστατικά μεταφέρονται με ασθενοφόρα. Τα υπόλοιπα περιστατικά θα αποφασίσουμε σε λίγο αν θα μείνουν εδώ ή θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Καβάλας για το νοσοκομείο της Καβάλας. Μάλιστα. Με το πλοίο. Ναι, γιατί και αυτό, ξέρετε, έχει μια ταλαιπωρία. Το να φύγουν, να μπουν στο πλοίο, να πάνε στην Καβάλα. Εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα στην Αλεξανδρούπολη, ίσως και αν είναι εκεί οι δικοί τους άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή οι δικοί τους άνθρωποι είναι μαζί με τους ασθενείς στο πλοίο και αυτό που είναι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ασθενών. Βρίσκονται σε πολύ καλές συνθήκες εντός του πλοίου και για μια επιχείρηση που πρώτη φορά οργανώνεται στη χώρα μας έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που οφείλεται στους υγειονομικούς. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η επιχείρηση, κύριε Θεμιστοκλέου, γιατί φαντάζομαι ότι υπήρχαν και ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, που ήταν διασωληνωμένοι. Δύσκολα περιστατικά. Μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος αν σκεφτείτε ότι μετακινήσαμε περίπου περισσότερους από 94 συγκεκριμένα ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που το καθένα από αυτά συνοδευόταν είτε από γιατρό και νοσηλεύτρια και κάποια ήταν μονάδες εντατικής θεραπείας που συνοδεύαμε από περισσότερο υγειονομικό προσωπικό. Και όλα αυτά τα ασθενοφόρα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστούμε εμείς για το χρόνο σας. Μόνο δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα πότε εκπονήθηκε αυτό το σχέδιο, γιατί είδαμε ότι πολύ γρήγορα εφαρμόστηκε. Υπήρχε το σχέδιο, το οποίο προσαρμόστηκε από την μέρα και τις πρώτες ώρες που ξέσπασε η πυρκαγιά. Άρα το ζητούμενο τώρα, κύριε Θεμιστοκλέου... Ήμασταν έτοιμοι... Ήταν προληπτικό λοιπόν. Ήταν ήδη στα χαρτιά το σχέδιο. Ήταν έτοιμο το σχέδιο, ναι. Άρα το ζητούμενο τώρα, κύριε Θεμιστοκλέου, είναι να αποφασιστεί αν θα χρειαστεί οι ασθενείς που είναι μέσα στο πλοίο να μεταφερθούν με το πλοίο στην Καβάλα ή αν θα μείνουν εκεί και όσοι χρειάζεται θα μεταφέρονται με ασθενοφόρα σε γειτονικά νοσοκομεία. Είναι τελευταίοι ασθενείς, γιατί αυτή τη στιγμή σας είπα, εξελίσσεται η μεταφορά στο νοσοκομείο Κομοτηνή των πολύ βαριών περιστατικών και απομένουν οι κάποιοι ασθενείς που θα μείνουν στο πλοίο, αν θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Καβάλας με το πλοίο. Κύριε Θεμιστοκλέου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.